Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο καιρού εδώ από το YouTube του weather2umbrella.com, το καιρικό site που σε λίγο καιρό θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Είμαι ο Σάκης Αρναούτου, σε συνεργασία με το ειδησιογραφικό επίσης site seleo.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ημέρες, ξεκινώντας από το Σάββατο 31 του μηνός, και βλέπετε ότι θα επικρατήσει αρχικά κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές με αρκετή συννεφιά, η οποία όμως στην Νότια Ελλάδα θα είναι πολύ πιο αραιή, σε συνδυασμό και με κάποια σκόνη στην ατμόσφαιρα, και όπως βλέπετε οι νοτιότερες περιοχές και οι ανατολικοκεντρικές, αλλά και οι περισσότερες περιοχές του Αιγαίου θα έχουν καλύτερες καιρικές συνθήκες από ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Για να δούμε όμως από πλευράς βροχών πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, Ήπειρο, σε αρκετές περιοχές Θεσσαλίας, Βορειοδυτικής Στερεάς και Πελοποννήσου θα έχουμε αρκετές βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Στερεά και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, ενώ χιονοπτώσεις πυκνές θα σημειωθούν αρχικά το πρωί αυτό, πάνω από 1.100 μέτρα στην Ήπειρο, πάνω από 1.400 μέτρα στην ορεινή Θεσσαλία, τη βορειοδυτική Στερά, ορεινή Ετωλοκανανία δηλαδή και Βρυτανία, και ορεινή βορειοδυτική Πελοπόννησο. Πάνω από 1.300 μέτρα θα χιονίσει στα ελληνοβουλγαρικά ορεινά σύνορα, ενώ βροχές θα εκδοθούν στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Θράκη. Και βλέπουμε τώρα την κατάσταση για μετά το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση ο καιρός στα κεντρικά και τα βόρεια, σε όλες και την κεντρική και τη βόρεια χώρα να μένονται αρκετές βροχές, ισχυρές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, πιθανώς και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις σε μεγαλύτερη υψόμετρα προς το βράδυ, πάνω από 1.600 με 1.900 μέτρα, αλλά στη Δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται μεταξύ των μεσημεριού και βραδινών ωρών να χιονίσει κοντά στα 700 με 800 μέτρα αρκετά πυκνά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός σε πλευράς φαινομένων, αλλά πολύ ανεμόδης. Βλέπουμε και το Σάββατο, αν και θα ξεστηνήσουν οι άνεμοι στην Βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας, στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 και τοπικά και τα 10 μποφόρ. Θερμοκρασία το πρωί στους 4 με 11 βαθμούς στα βόρεια, γύρω στους 5 με 9 στην υπόλοιπη ορεινά, όχι κάτω από 11 με 15 βαθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι τώρα θα παραμείνει μαλακός ο καιρός, εκτός από τα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας. Στην Δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται ο υδράγειος να μην ξεπεράσει τους 4 με 5 βαθμούς, θα είναι η πιο κρύα γωνιά της χώρας μας. Στην υπόλοιπη χώρα όμως ο υδράγειος θα ανέβει και στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 22 στην Βόρεια Κρήτη. Στην Αττική το πρωί θα είναι άστατος ο καιρός, δεν αποκλείεται να εκδοθούν κάποιες διάσπαρτες ασθενείς μπόρες, αλλά μέσα στην ημέρα ο καιρός θα ανοίξει. Κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει προς το απόγευμα εξαιτίας κάποιες σκόνης. Σε αυτή, πολύ ανισχυμένη είναι ότι η δυτική άνεμη στα 7 με 8 και 9 μποφόρ, θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Πάρα πολύ μαλακός και ζεστός ο καιρός. Στην Θεσσαλονίκη, οι δυνατοί άνεμοι μέσα στη νύχτα θα υποχωρήσουν το πρωί του Σαββάτου, όπου μέχρι το μεσημέρι θα υπάρξουν και κάποια μικροανοίγματα και κάποια παραδικά αυξημένη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι, μην σα ξεγελάσει ο καιρό, στην Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή θα χαλάσει ο καιρό και θα έχουμε βροχέ κατά διαστήματα, ίσω και λίγο δυνατέ να είναι αυτέ. Οι άνεμοι λοιπόν εξεστενημένοι μέσα στην ημέρα, στη Χαλκιδική από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία στου 14 βαθμού Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στην Πάτρα ο καιρό θα είναι πολύ βροχερό το πρώτο μισό του Σαββάτου, βροχέ και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ. Αλλά όσο θα δείσουμε μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα, θα καταστεί πιο άστατος με κάποια ανοίγματα και τις μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως στις ορεινότερες ή μειωρινότερες περιοχές. Θυελλώδης είναι ότι η δυτική άνεμη, μεγάλη προσοχή, δεν αποκλείεται να φτάσουν στο Ρίο οι άνεμοι τα 11 μποφόρ, θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Στο Ηράκλειο αναμένεται ηλιοφάνεια, αλλά και θολούρα στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της μεταφοράς αφρικάνικης σκόνης που θα γίνει πιο αισθητή κυρίως προς το μεσημέρι και μετά. Κατά τα άλλα, έτσι θα κυλήσει και θα τελειώσει η μέρα με καλές καιρικές συνθήκες και νοτιά στα 7 με 8 μποφόρ, θερμοκρασία κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ζέστη στην Κρήτη γενικά. Όσον αφορά τώρα στην εξέλιξη του καιρού της Κυριακής, δείτε, θα έχουμε μια έντονη μεταφορά αφρικάνικης σκόνης σε Πελοπόννησο, Στερεά και Αιγαίο. Εκεί όμως θα έχουμε και τα μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια, κυρίως στην κεντροανατολική Πελοπόννησο, αλλά κυρίως στο Αιγαίο θα έχει ανοιξιάτικη ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει πάρα πολύ άστατος, όπως βλέπετε με τα σύννεφα, αλλά στη Μακεδονία θα έχουμε και κάποια διαλύματα με ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα. Από πλευράς βροχών τώρα βλέπετε ότι στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει άστατος ο καιρός, οι περισσότερες βροχές και πάλι στη Δυτική Ελλάδα και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κατά τόπους έντονες, χιόνια στην Ήπειρο πάνω από 1.000 μέτρα το πρωί της Κυριακής και πάνω από 1.700 μέτρα στα κεντροδυτικά και νότια ορεινά, πάνω από 1.700 μέτρα και στα βόρεια ανατολικά ορεινά τμήματα, ενώ μετά το μεσημέρι θα ανοίξει ο καιρός περισσότερο στην Βόρεια Ελλάδα, οι βροχές θα εντοπίζονται και όπου βλέπετε τα πιο σκούρα χρώματα. Η Δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει βροχές και μάλιστα δυνατές και χιονοπτώσεις στη Δυτική Πίνδο προς το βράδυ στα 1.500 με 1.600 μέτρα. Προσοχή στη Δυτική Ελλάδα, οι έντονες βροχές μπορούν να οδηγήσουν σε απότομη αύξηση της στάθμης των χυμάρων, των ποταμών. Θα υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές πλημμύρες και για κατολισθήσεις. Μεγάλη προσοχή στη Δυτική Ελλάδα.
Οι άνεμοι και την Κυριακή πολύ ενισχυμένοι, κυρίως έως και το μεσημέρι στα 7 έως και τα 8, τοπικά πρόσκαιρα και τα 9 με 10 που φόρνα φτάσουν στα βορειοανατολικά του Αιγαίου. Θερμοκρασία στους 3 με 8 βαθμούς στα ορεινά, όχι κάτω από 7 με 15 βαθμούς, έως και 16 το πρωί της Κυριακής στα ανατολικά και τα νότια, πολύ πιο μαλακός ο καιρός στην νότια Ελλάδα όπως βλέπετε. Και το μεσημέρι της Κυριακής θα ζεστάνει σε όλη την Ελλάδα, δεν αποκλείεται να έχουμε και 18 στα βόρεια τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία, έως και 20 με 22 βαθμούς στην υπόλοιπη κεντροανατολική πυρωτική χώρα και στην βόρεια Κρήτη. Την Δευτέρα βλέπετε ότι στα ανατολικά και τα νότια θα έχουμε τα μεγαλύτερα ανοίγματα του καιρού, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και πάλι κάποια μεταφορά αφρικάνικης σκόνης. Συννεφιά στην υπόλοιπη χώρα κατά διαστήματα αυξημένη. Τα σύννεφα με το έντονο λευκό χρώμα υποδηλώνουν βροχοφόρα νέφη και βλέπετε ότι έτσι θα κυλήσει με λίγο περισσότερη συννεφιά προς το απόγευμα και στην υπόλοιπη κεντροανατολική πυρωτική χώρα πρόσχερη ο καιρός κατά τη διάρκεια ή μάλλον η Δευτέρα από πλευράς καιρού μέχρι και το τέλος της. Βροχές το πρώτο μισό της Δευτέρας στην βορειοανατολική Ελλάδα και την νησιωτική. Στην υπόλοιπη χώρα το ανοιχτό γαλάζιο χρώμα το αχνό υποδηλώνει μικρή πιθανότητα να ψυχαρίσει και να βρέξει τοπικά. Διατηρούνται οι βροχές δυστυχώς στη δυτική Ελλάδα μέχρι και τη Δευτέρα, με τα χιόνια στη δυτική πίνδυνο να κατεβαίνουν ακόμα και στα 800 με 900 μέτρα τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, ενώ το βράδυ της Δευτέρας τα χιόνια θα κατέβουν και πιο χαμηλά στη δυτική πίνδυνο, στην Ήπειρο δεν αποκλείεται να χιονίσει και στα 600 μέτρα και τοπικά και λίγο πιο χαμηλά όπως και στη δυτική Μακεδονία. Οι βροχές θα διατηρηθούν στη δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα στα υπόλοιπα ανατολικά, βορειοανατολικά τμήματα και στην δυτική Κρήτη αναμένονται παροδικές βροχές ή μπόρες στην Δευτέρα προς το βράδυ. Οι άνεμοι παραμένουν ενισχυμένοι στα δυτικά και κυρίως στα νότια και ανατολικά, 7 έως και 8 μποφόρ οι ρηπές των δυτικών νοτιοδυτικών ανέμων. Στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα θα ξεστηνήσουν κάπως έως αρκετά οι άνεμοι. Θα πέσει η θερμοκρασία, το πρωί της Δευτέρας θα έχουμε και λίγο κάτω από το 0 στην ορεινή ζώνη, τη δυτική κυρίως της Πίνδου. Στα νότια θα πέσει ο υδράγειος κάτω από τους 9 με 15 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι τώρα της Δευτέρας θα κρυώσει λίγο καιρός, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και κυρίως στις ορεινότερες περιοχές της Πίνδου. Στα νότια όμως, με τα μεγάλα ανοίγματα στον καιρό, θα ξαναέχουμε 15, 19 έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, η Τρίτη φαίνεται να κυλά ομαλότερα στο Αιγαίο και γύρω από το Πέλαγος πλευράς νεφώσεων. Το βλέπετε αυτό και την κίνησή τους. Μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν ανοίγματα του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας, εκτός και πάλι από τη Δυτική Ελλάδα και κατά τόπους στα πιο δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης. Προς το βράδυ θα συννεφιάσει λίγο περισσότερο, προς το βράδυ της Τρίτης, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και για να δούμε τώρα τις βροχές, οι οποίες θα επιμένουν στην Δυτική Ελλάδα και την Τρίτη από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Τα χιόνια ίσως κατέβουν ακόμα και 400 μέτρα στην Ήπειρο, πάνω από τα 800 με 900 μέτρα στην υπόλοιπη Δυτική Πίνδο και στη Δυτική Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Παροδικές βροχές στα ανατολικά, νοτιοανατολικά όπως βλέπετε και στην Κρήτη, στην υπόλοιπη χώρα η χαρακτηριστική απουσία χρωμάτων υποδηλώνει ότι ο καιρός στην Τρίτη θα είναι καλύτερος από πλευράς φαινομένων. Και μετά το μεσημέρι προς το βράδυ οι βροχές ίσως ενταθούν στη Δυτική Ελλάδα, αλλά τα χιόνια θα εντοπίζονται προς το βράδυ της Τρίτης πιο ψηλά από ότι το πρωί της Τρίτης στη Δυτική Πίνδο και οι βροχές ίσως ενταθούν και στη Δυτική Νοτιοδυτική Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Νοτιοανατολικού Αιγαίου, όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται ένα πασπάλισμα στις ορεινότερες περιοχές, κυρίως στα σύνορα με την Αλβανία και τα Σκόπια. Οι άνεμοι στρέφονται σε πιο δυτικούς κατά τη διάρκεια της Τρίτης και θα είναι ενισχυμένοι μόνο στα ανατολικά και τα νότια, κατά τόπους και στα ανοιχτά τμήματα του Ιωνίου. Βλέπετε την κλίμακα αριστερά σας και συγκρίνετε την περιοχή που μένετε με τους χρωματισμούς. Η θερμοκρασία την Τρίτη το πρωί θα πέσει, όπως βλέπετε, και κάτω από το 0 στις ορεινότερες περιοχές, κοντά στο 0 και λίγο κάτω από το 0 και στα υπόλοιπα κεντρικά και τα βόρεια πετεινάει πρωτικά. Θα κάνει κρύο ήδη από το πρωί της Τρίτης, ενώ το μεσημέρι της Τρίτης θα κρυώσει ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα και κυρίως στις ορεινότερες και βορειότερες περιοχές θα γίνει πιο αισθητή η πτώση του υδραργύρου. Αυτά κυρίες και κύριοι προς το παρόν όσον αφορά στην εξέλιξη του καιρού μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Φαίνεται ότι και από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα μας ξαναπασχολήσουν βροχές και δυνατοί νοτιάδες και χιόνια κυρίως στα ορεινά. Θα έχουμε κάποια πτώση μετά το δεύτερο πενθήμερο του Φλεβάρη σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα περαιτέρω. Νεότερα στοιχεία όμως, εάν υπάρξουν κάτι έκτακτο στο Σαββατοκύριακο στο σελέο.gr, αλλά από εβδομάδα σας περιμένω εδώ, στο YouTube του Weather του Umbrella.com. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.